Τον τρόμο έζησε τα ξημερώματα υπάλληλο σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με ένοπλο ληστή. Η γυναίκα ήρθε τέτ α τέτ με τον άνδρα, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και είχε βάλει στόχο τα χρήματα του ταμείου. Η αλυσία, ακούσαμε ότι έγινε εδώ πέρα, απέναντι στο Play ΟΠΑΠ. Ήρθε η ασφάλεια και έλεγχε τις κάμερες του καταστήματός μας, όπως και όλες τις κάμερες εδώ στην περιοχή. Τώρα, αν έχουν κάποιο υλικό, παραπέρα δεν ξέρω τι. Αλλά δεν ξέρετε αν έχει καταγράψει η κάμερα τον. Δεν μπορούσα να το δω. Τα παιδιά κάτσαν εκεί. Εγώ δεν ασχολήθηκα. Έχουν φέρει εμπειρογνώμονες, τα έχουν δει. Έχουν πάρει υλικό και από μένα και από όλους εδώ πέρα. Σας είπαν αν μιλάμε για ένα άτομο ή παραπάνω. Δεν γνωρίζω καθόλου. Νομίζω πρέπει να ήταν ένα άτομο. Νομίζω. Δεν ξέρω. Από ό,τι μου είπαν, πρέπει να ήταν γύρω στις 4 τα ξημερώματα αυτό. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κατάστημα του ΟΠΑ που βλέπετε πίσω μου, με τον ένοπλο δράστη να αφαιρεί το ποσό των 400 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρακτορείο στο Γάζι στις 4 τα ξημερώματα, όταν ο θρασίδατος ληστής μπήκε στο κατάστημα και με την απειλή όπλου άρπαξε χρήματα από το ταμείο του πρακτορείου, αφού πρώτα είχε επιχειρήσει χωρίς επιτυχία να ληστέψει και τους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα. Αλλά τώρα το πρωί, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί ήρθε ένα αστυνομικό συμβατικό αυτοκίνητο, όχι με σήμα της αστυνομίας. Βγήκαν τρία παιδιά, μία κοπέλα, δύο άλλα παιδιά, και πήγαν στα γύρω μαγαζιά και ρωτούσαν και έκαναν έρευνες και σημείωναν κάποια πράγματα, προφανώς γιατί κάτι έγινε χτες το βράδυ. Τώρα, αν έγινε κάτι όχι πολύ νωρίς, δηλαδή αργά, ίσως προς τα ξημερώματα αν έγινε κάτι, αλλά άλλη πληροφορία εδώ δεν γνωρίζω. Αυτό μόνο είδα, κίνηση αστυνομική σήμερα εδώ και επισκέψεις στα μαγαζιά προφανώς για αυτό το συμβάν. Κάποια στοιχεία ψάχνουνε. Αν έχουμε, ναι, στο οπτικό υλικό, αλλά δεν έχουμε κάτι. Σας ρώτησαν αν υπάρχουν κάμερες. Ναι, αλλά δεν. Οι κάμερες είναι αποκλειστικά μόνο στους χώρους του μαγαζιού, δεν πιάνουν καθόλου, δηλαδή τίχνει απέναντι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό που κατάφερε να αφαιρέσει από το ταμείο είναι 400 ευρώ. Αφού πήρε τα χρήματα, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία και από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό, προκειμένου να εντοπιστεί ο άγνωστος, ο οποίος με την απειλή όπλου λίστεψε το πρακτορείο.